Με την ονομασία Ελαιοτριβείο Μουσείο Βρανά θα πωλείται το παρθένο ελαιόλαδο της Λέσβου και ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατίθεται για τη συντήρηση και τη λειτουργία του μουσείου που βρίσκεται στο χωριό Παπάδος και αναστηλώθηκε υποδειγματικά από την πολιτιστική εταιρεία Αρχιπέλαγος. Η παρουσίαση του νέου προϊόντος έγινε στο ιστορικό κτίριο του μουσείου από τον Νίκο Σιφουνάκη, ιδρυτικό μέλος και ψυχή της εταιρείας Αρχιπέλαγος. Το ελαιοτριβείο Βρανά, δημιούργημα του παππού του Οδυσσέα Ελίτη, που βρίσκεται στο διατηρητέο οικισμό του Παπάδου στη Λέσβο, δίπλα στους ελαιώνες του κόλπου της Γέρας, το οποίο αποκαταστάθηκε υποδειγματικά και μετατράπηκε σε μουσείο από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρχιπέλαγος, έδωσε το όνομά του σε ένα ξεχωριστό προϊόν, το παρθένο ελαιόλαδο της Μυτιλίνης, το οποίο θα πωλείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατίθεται για την συντήρηση και λειτουργία του Μουσείου Ελαιοτριβείου Βρανά. Η παρουσίαση του νέου προϊόντος έγινε στο ιστορικό κτίριο του Μουσείου από τον Νίκο Σιφουνάκη, ιδρυτικό μέλος και ψυχή της εταιρείας Αρχιπέλαγος. Μια επιχειρηματικότητα έρχεται να συνεργαστεί με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με την επιχειρηματικότητα. Ο πολιτισμός για να ζήσει έχει ανάγκη από πόρους. Είναι σημαντικό το ότι μια επιχείρηση θέλει να συνεργαστεί με το Μουσείο Ελαιοτριβείο του Συλλόγου της Μης Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αρχιπέλαγος ακριβώς για να αναδείξει αυτό τον μύθο των ελαιώνων της Λέσβου, του λαδιού της Λέσβου. Το νέο ελαιόλαδο, προϊόν παραδοσιακής καλλιέργειας και συγκομιδής, παράγεται και τυποποιείται στη Μυτιλίνη και διανέμεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από την πρότυπη και πολυβραβευμένη εταιρεία παραδοσιακών τροφίμων, ΓΕΑ. Η σύνδεσή μας με το μουσείο αυτό που συνδέει την παραγωγή της ελιάς και του ελαιολάδου στο νησί αποδεικνύει ότι ο μύθος για αυτό το υπέροχο ελληνικό προϊόν, το ελαιόλαδο, υπάρχει και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το παρελθόν μας.